Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Ο εξυγχρονισμός του εποπτικού πλαισίου τέθηκε προς συζήτηση στη χθεσινή σύσκεψη στο Προεδρικό για την έρευνα Cyprus Confidential. Μετά τις αντιδράσεις του δικηγορικού κόσμου για την ενιαία εποπτική αρχή, η κυβέρνηση δηλώνει ότι τους βλέπει ως συνεργάτες. Βρετανικό μοντέλο εποπτείας προτείνει από την πλευρά του ο σύνδεσμος εγκεκριμένων λογιστών Κύπρου. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο συνάδελφος ο Κώστας Κωνσταντίνου και θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε το θέμα μετά και τις αντιδράσεις του δικηγορικού κόσμου για το θέμα της ενιαίας εποπτικής αρχής με τον Αντιπρόεδρο του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Νικόλα Τσαρδελή. Έφτασε η ώρα να αναβαθμιστεί το εποπτικό πλαίσιο του τομέα των υπηρεσιών στην Κύπρο, διαμηνεί η κυβέρνηση δια τον απληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου. Μιλώντας στον Άστρα, ο Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι το εποπτικό πλαίσιο πρέπει να εξυγχρονιστεί έτσι ώστε να συνάδει με τις ανάγκες της εποχής. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις του δικηγορικού κόσμου απέναντι στην πρόταση Χριστοδουλίδη για σύσταση της ενιαίας εποπτικής αρχής, ανέφερε ότι η κυβέρνηση βλέπει τους κλάδους των υπηρεσιών ως συνεργάτες και όχι ανταγωνιστές. Περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη και σεβασμό όλους τους επαγγελματικούς συνδέσμους, τους ελεγχτές, τους λογιστές, τους δικηγόρους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν συμβάλει στην δημιουργία, στην μετατροπή της Κύπρου σε κέντρο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών εγνωσμένου κύρους, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, και θέλουμε ακριβώς σε αυτήν την προσπάθεια να τους έχουμε συνεργάτες. Είναι συνεργάτες μας, δεν τους βλέπουμε ανταγωνιστικά. Εμείς θέλουμε να συνδιαβουλευτούμε για να εξελίξουμε το εποπτικό πλαίσιο. Πιστεύουμε ότι είναι ο καιρός να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως ο εξυγχρονισμός του εποπτικού πλαισίου και η αποτελεσματικότητα των ερευνών, ώστε να αποδίδονται ευθύνες, ήταν στο επίκεντρο της χθεσινής σύσκεψης στο Προεδρικό για τα θέματα της διαφθοράς. Ανέφερε ότι ήδη γίνονται έρευνες, αλλά διαπιστώνεται καθυστέρηση στις αστυνομικές έρευνες. Και στο θέμα αυτό είναι που αναμένεται να βοηθήσουν οι ξένοι εμπειρογνώμονες. Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών δια του Γενικού Διευθυντή του Κυριάκου Ιορδάνους εισηγείται την εισαγωγή στην Κύπρο του Βρετανικού Μοντέλου Εποπτείας. Προτείνει τη θέσπιση μιας ανώτατης αρχής που να εποπτεύει όλο τον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με τρόπο που περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις που υπέβαλε ο Σύνδεσμος προς την κυβέρνηση. Η εισήγησή μας, και αυτόν το έχουμε υποβάλει, όπως είπα και γραπτός, είναι να θεσπιστεί έναν ανώτατο όργανο το οποίο να ανοίγει στο κράτος, να μην απόγεται στον κάθε έναν που μάλλον να κάνει ό,τι θέλει, να συντονίζει, να καθοδηγεί, να παρακολουθά τη λειτουργία των εκάστοτε εποπτικών αρχών, ούτως ώστε να λειτουργούμε σαν ένα όργανο ολοκληρωμένο, ο καθένας στο δικό του τομέα, συντονισμένα, συγκροτημένα και χωρίς να έχουμε να μας έρθει κάτι. Το ανώτατο αυτό όργανο, όπως εξήγησε ο κύριος Ιορδάνος, θα είναι μια πιο ολοκληρωμένη πρακτική και θα φέρει τη χώρα σε μια προηγμένη εποχή στον τομέα της εποπτείας. Το που προτείνουμε εμείς είναι να υιοθετηθεί ένα μοντέλο τύπου FCA, Financial Contact Authority της Αγγλίας, όπου εποπτεύει όλες τις εποπτές, εμπίπτει από κάτω του και η αρχή που ελέγχει για επιχειρήσεις, αρχή που ελέγχει για ξέπουν παράνομου χρήματος, οι ελεκτικοί μηχανισμοί, οι τραπεζικοί μηχανισμοί. Οπότε είναι ένα πιο ολοκληρωμένο και συγκροτημένο μοντέλο εποπτείας, το οποίο θα μας φέρει σε μια πιο προηγμένη εποχή παρά αυτό το οποίο έχει σχεδιαστεί εδώ και λίγα χρόνια και δουλεύουμε πάνω του, που φαίνεται ότι όμως εξάντλησε τις δυνατότητες του. Να σημειωθεί ότι με την εισαγωγή της ενιαίας εποπτικής αρχής διαφώνησε έντονα την περασμένη εβδομάδα ο Δικηγορικός Σύλλογος. Ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Μιχάλης Βορκάς είχε τονίσει μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι η εποπτεία του δικηγορικού κόσμου θα πρέπει να παραμείνει στο Δικηγορικό Σύλλογο. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Είναι μαζί μας ο Αντιπρόεδρος του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο Νικόλας Τσαρδελής. Κύριε Τσαρδελή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Αθανασίου. Λοιπόν, εσείς γιατί αντιδράτε, να μην πω στον εξυγχρονισμό του εποπτικού πλαισίου, γιατί αντιδράτε στο ενιαίο εποπτικό, στο ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ενιαίο εποπτικό πλαίσιο? Είχα την ευκαιρία, κύριε Αθανασίου, να ακούσω μέρος των δηλώσεων του αγαπητού μου κύριου Ιορδάνου, του διευθυντή του Συνδέσμου Λογιστών, και τα όσα προτείνει ο ΣΕΛΚ συνάδουν με τα όσα αποδέχεται και ο Πανκύπριος Γεωργός Σύλλογος. Πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Αυτό που πολύ σωστά εξήγησε ο κύριος Ιορδάνου είναι ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε την δημιουργία ενός φορέα, μιας αρχής η οποία θα ενεργεί υπό τύπον ομπρέλας πάνω από τις εποπτικές αρχές που υπάρχουν σήμερα. Αυτήν των λογιστών, των δικηγόρων, της κεφαλαιαγοράς, ακόμα και της κεντρικής τράπεζας ενδεχομένως. Αυτή η αρχή, ο καινούριος φορέας, θα έχει ρόλο συντονιστικό
θα διασφαλίζει ομοιόμορφη εφαρμογή μεταξύ των εποπτικών αρχών και θα παρεμβαίνει εκεί και όπου χρειάζεται. Σε αυτό που διαφωνούμε έντονα σαν Διοργικός Σύλλογος και ως ΕΛΚ αντιλαμβάνομαι, είναι στην αφαίρεση του εποπτικού ρόλου από τους δικηγόρους και από τους λογιστές. Ναι. Εκεί επικεντρώνεται η διαφωνία μας με το προεδρικό. Ναι. Τώρα, η κοινή λογική κάποιου που δεν είναι νομικός ή που δεν είναι δικηγόρος λέει ότι καλά, θα είναι σωστό να εποπτεύετε τους εαυτούς σας. Όπως είναι σωστό οι δικαστές να αποφασίζουν για τους μισθούς τους. Τώρα κάνω έναν παραλληλισμό που είναι και άστοχος ίσως, αλλά για να καταλάβετε το πνεύμα μέσα στο οποίο θέτω το ερώτημα. Κύριε Αθανασίου, υπάρχουν πολύ λεπτά ζητήματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν πριν να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον των δικηγορικών συλλογών και τους δικηγορούς, υπάρχει μια πολύ μεγάλη, πολύ σοβαρή ιδιαιτερότητα. Η οποιαδήποτε εμπλοκή τρίτων σε θέματα εποπτείας, η οποιαδήποτε δυνατότητα κάποιου τρίτου οργάνου και κυρίως κυβερνητικού οργάνου να έχει τη δυνατότητα να επεμβαίνει, να ελέγχει φακέλους πελατών των δικηγόρων, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το δικηγορικό απόρριτο. Το απόρριτο δηλαδή της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρου και πελάτη. Το οποίο είναι από τα θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας, άψετα της προστασίας θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολιτών και τέτοια εξέλιξη θα υπονομεύσει την ίδια τη λειτουργία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Ναι. Το απόρριτο είναι κατοχυρωμένο, το δικηγορικό απόρριτο, και έχει αναγνωριστεί σε σωρία αποφάσεων τόσο κυπριακών όσο και ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπολαιότητα, θα έλεγα, ή με βεβαιασμένες αποφάσεις. Υπάρχει κίνδυνο σε περίπτωση που δεν ληφθεί υπόψη αυτή η παράμετρος, οποιαδήποτε προσπάθεια να καταρρεύσει την πορεία. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας και τη λεπτότητα ή τη φύση του ζητήματος όπως το αναδεικνύεται, αλλά εδώ το θέμα είναι ότι το εφιστάμενο εποπτικό πλαίσιο δεν φαίνεται να λειτουργεί σε μέχρι στιγμής τουλάχιστον, διότι σε πολλές περιπτώσεις οι εταίροι, οι ξένοι, οι διεθνείς οργανισμοί έχουν πιάσει το πόδι της Κύπρου και σε αυτές τις περιπτώσεις εμπλέκεται και νομίζω όχι στην τελευταία των Cyprus Confidential τόσο πολύ, αλλά στις προηγούμενες εμπλέκεται και ο δικηγόρος και μέρος του δικηγορικού κόσμου. Άρα αφού απέτυχε το υφιστάμενο εποπτικό πλαίσιο, δεν πρέπει να γίνει κάτι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο να μην επιτρέψει στο μέλλον να εκτεθεί η Κύπρος για οποιοδήποτε λόγο. Κυρία Θανασίου, είμαστε ανοιχτοί, όπως ανέφερα, σε συζήτηση με σκοπό να βρούμε να ληφθούν εκείνα τα μέτρα τα οποία θα ενισχύουν αυτόν τον εποπτικό πλαίσιο. Αυτό ναι, αλλά ένας συντονιστής, μια ομπρέλα από πάνω που απλά να συντονίζει δεν μοιάζει με εποπτικό πλαίσιο, μοιάζει με συντονιστή, αν είναι αυτό που προτείνεται. Τις λεπτομέρειες θα τις ζούμε στην πορεία. Θα έχει ρόλο συντονιστικών και παράλληλα θα επιβλέπει και θα διασφαλίζει ότι οι εποπτικές αρχές ασκούν αυτών των εποπτικών τους ελεγχών με τον σωστό τρόπο. Αλλά δεν θα μπορεί να παρεμβαίνει να ελέγχει το περιεχόμενο, αλλά μόνο αν ακολουθείτε τις νομισμένες διαδικασίες. Αυτό εξήγησε ότι δεν μπορεί να γίνει λόγω δικηγορικού απορρίτου. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Βεβαίως. Δεν πρέπει να στοχοποιούμε το σύνολο του δικηγορικού κόσμου. Σε καμία περίπτωση. Τα όσα είδαν τις τελευταίες ημέρες στο φως της δημοσιότητας, ελάχιστον έχουν να κάνουν με δικηγορικά γραφεία. Αλλά ακόμα και στο παρελθόν που είχαμε περιπτώσεις με θέματα κυρώσεων, για παράδειγμα, η εμπλοκή δικηγόρων σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν πολύ περιορισμένη. Πρόκειται για ένα ρυθμό που μετριέται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Επομένως, όταν έχουμε 4.500 δικηγόρους, έχουμε 6.500 περίπου οι παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με το δικηγορικό επάγγελμα. Δεν μπορεί να λεχθεί ότι απέτυχε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος στον εποπτικό του ρόλο. Ο Παγκύπριος, πρέπει να ξέρετε ότι προβαίνει σε εκατοντάδες ελέγχους δικηγορικών γραφείων κάθε χρόνο. Έχουν ληφθεί μέτρα εκεί και όπου χρειαζόταν. Έχουμε ενισχύσει το τμήμα μας και συνεχίζουμε να το ενισχύουμε
με πρόσληψη και άλλου προσωπικού, καταρτισμένου προσωπικού, έχουμε εξωτερικούς συνεργάτες, mm-hmm. έχουμε καταρτήσει επιτροπές για υποβοήθηση του έργου μας, mm-hmm. έχουμε επενδύσει στην τεχνολογία και εισαγάγει συστήματα ηλεκτρονικά δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Αυτά πότε έγιναν? Όλα αυτά πότε έγιναν? Αυτό το σύστημα, για παράδειγμα, είχε να αποφασιστεί το Amlex το λεγόμενο από το 2019 mm-hmm. και ξεκίνησε η δημιουργία του από την εταιρεία με την οποία συμβληθήκαμε και ολοκληρώθηκε πέρσι η πρόβεση, αν θυμάμαι σωστά. Άρα αυτό υπήρχε αυτό το σύστημα εποπτείας πριν τα διεθνή δημοσιεύματα στον Διεθνή Τύπο, πριν κάποιοι από τον δικηγορικό κόσμο προκαλέσουν πρόβλημα, διότι βεβαίως δεν θα στοχοποιηθούν όλοι οι δικηγόροι, όπως δεν θα στοχοποιηθούν όλοι οι δημοσιογράφοι, αν υπάρχουν δημοσιογράφοι που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτό είναι δεδομένο και δεν χρειάζεται καν να το λέμε. Αλλά από την άλλη, αφού υπάρχει αυτό το πλαίσιο από το 19-20 είναι σε λειτουργία, σε εφαρμογή, πώς να το πω, παρόλα αυτά, προέκυψαν προβλήματα και κάποιοι από... Ίσως να μην έγιναν τελικά αυτό που είπα. Το συγκεκριμένο σύστημα, το σύστημα των ηλεκτρονικών, αποφασίστηκε και από το 2019. Ξεκίνησε η δημιουργία του και η ενσωμάτωσή του και ολοκληρώθηκε πέρσι. Μάλιστα. Η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε ήταν αρχές αυτού του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος. Μέσω αυτού του συστήματος μαζεύουμε πληροφορίες από τα δικηγορικά γραφεία για το πελατολόγιο τους. Είμαστε σε θέση να κατηγοριοποιούμε τα γραφεία σε medium, high risk, low risk. Mm-hmm. Και αυτό θα μας επιτρέψει να προβαίνουμε σε καλύτερον έλεγχο και εποπτεία το δικηγορικό γραφείο. Mm-hmm. Είναι μια διαρκής εξέλιξη, αναβάθμιση. Νομίζω κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο τομέας των υπηρεσιών τα τελευταία 10 χρόνια στην Κύπρο άλλαξε πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν ήταν αυτός που ήταν πριν 10 χρόνια. Συνεχίζει να αλλάζει και συνεχίζει να αναβαθμίζεται. Το ίδιο συμβαίνει με τις πρακτικές που εφαρμόζουν τα δικηγορικά γραφεία, τα λογιστικά, ακόμα και οι ίδιες οι τράπεζες. Mm-hmm. Έγιναν τεράστια βήματα, κύριε Αθανασίου, τα τελευταία 10 χρόνια. Δικηγόροι και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, όπως και οι τράπεζες, έδιωξαν χιλιάδες πελάτες. Έκλεισαν χιλιάδες εταιρείες, χιλιάδες τραπεζικοί λογαριασμοί ξένων πελατών. Και ο λόγος για να υπάρξει συμμόρφωση των παρόχων όλων των εμπλεκομένων στο χρηματοπιστωτικό, χρηματοοικονομικό σύστημα με τις υποχρεώσεις τους να περιοριστούν τα ρίσκα. Ναι. Θα μου πείτε, υπάρχει τρόπος τώρα να διασφαλίσεις ότι κανένας, μα κανένας ποτέ δεν θα προβαίνει σε παρανομία? Αυτό είναι αδύνατο. Όποιος και αν είναι υπόπτης, όπως συμβαίνει και σε όλον τον κόσμο. Mm-hmm. Το θέμα είναι να υπάρχει ισχυρό εποπτικό πλαίσιο ώστε να ελαχιστοποιούνται αυτές οι περιπτώσεις. Και υπάρχει αυτό που χρειάζεται, είναι κάποια ενίσχυση του πλαισίου, περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των εποπτικών οργάνων και των υπουργείων, της νομικής υπηρεσίας, της αστυνομίας. Υπάρχει, για παράδειγμα, κύριε Αθανασίου, η συμβουλευτική αρχή, η οποία προβλέπεται στον νόμο του 2007. Ναι. Σε αυτή συμμετέχουν όλες οι εποπτικές αρχές. Ναι. Αυτή η συμβουλευτική αρχή θα πρέπει να αναλάβει και να διαδραματίσει το ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική και τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχει ατονίσει. Έχει μειωθεί η δυνατότητα μέσω αυτής να προλαμβάνουμε εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Επειδή μιλώ με νομικό και θα ήθελα την άποψή σας και επειδή το δημόσιο συμφέρον υπερτερεί όλων των άλλων ατομικών ή ιδιωτικών συμφερόντων, έχω την εντύπωση, αν κάνω λάθος διορθώστε με, γιατί κάποιος τώρα, και έγινε ζημιά στο δημόσιο συμφέρον από όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, διότι πλήγει και η φήμη της Κύπρου. Κατά συνέπεια, πλήγει και το δημόσιο συμφέρον, άρα ο κάθε Κύπριος, η εικόνα της χώρας. Και ό,τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό συνεπάγεται. Άρα ο κόσμος και οι πολίτες λογικά θα σκεφτούν ότι πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό πλαίσιο, να δούμε τι γίνεται με τον GDPR και με τα προσωπικά δεδομένα, ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να μην μπορεί να πληγεί ξανά το, να μην δοθεί λαβή για να πληγεί ξανά το δημόσιο συμφέρον, που συνεπάγεται με πλήγμα στα δημόσια οικονομικά, με πλήγμα στις επενδύσεις, με πλήγμα σε όλες τις δραστηριότητες της χώρας. Έχετε απολύτως δίκιο, κύριε Αθανασίου. Κατανοώ την αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία βρέθηκε για άλλη μια φορά
τη μέση ενός κυκαιώνα να βάλετε τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Ναι, διότι το GDPR των πελατών σας δεν είναι πιο σημαντικό από το δημόσιο συμφέρον, με αυτή την έννοια. Δεν είναι θέμα μόνο GDPR, είναι θέμα δικηγορικού απορρίτου, που είναι κάτι πολύ πιο δυνατόν ενδεχομένως θα μπορούσα να, να το χαρακτηρίσω. Διασφαλίζεται, κατοχυρώνεται, όπως ανέφερα, από συμβάσεις, αρχές που ισχύουν τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. Αν υπάρχουν γράφει να σύγουν στοιχεία ότι δικηγορικό γραφείο έχει εμπλακεί σε παράνομες πράξεις, υπάρχουν οι μηχανισμοί μέσω διαταγμάτων δικαστηρίων στα πλαίσια ποινικής διερεύνησης να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Αλλά εκ προημίου η παρέμβαση, η εμπλοκή οποιοδήποτε τρίτου στη σχέση πελάτη δικηγόρου δεν μπορεί να γίνει, δεν επιτρέπεται. Μάλιστα. Όλο το σύστημα να στηθεί μη λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την παράμετρο θα καταρρεύσει στο σύστημα. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχει προτείνει κάποιος να μην ληφθεί υπόψη αυτήν την παράμετρο. Έτσι, είναι μια βασική, το απόρριτο εννοώ. Είναι αυτό, δεδομένο. Όταν συζητούμε για να αφαιρεθεί εξουσία από τον Παγκύπριο, ο οποίος είναι το σώμα που εκπροσωπεί τους δικηγόρους και διασφαλίζει νομοθετικά το δικηγορικό απορρίτο, κάποιου τρίτου και ειδικότερα κάποιου που θα προέρχεται από το κράτος, τότε με υπονομεύεται το δικηγορικό απορρίτο. Και αυτό δεν μπορεί να αποδεχτώ. Και να μου επιτρέπετε να επαναλάβω. Είμαστε ανοιχτοί για συζήτηση. Είχε να αρχίσει αυτή τη συζήτηση, να αναφέρω, αμέσως μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε Κύπριους συμπολίτες μας τον Απρίλιο αυτού του χρόνου. Τότε είχε εγκληθεί από την ίδια την κυβέρνηση κλιμάκιων εμπειρογνωμόνων από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο κλήθηκε με σκοπό να εξετάσει, να αξιολογήσει το εποπτικό πλαίσιο που υπάρχει στην Κύπρο και να υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις. Σε αυτήν την προσπάθεια καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι με τους εμπειρογνώμονες, εξηγήσαμε το ρόλο μας, συζητήσαμε και αναμέναμε να έρθουν οι εισηγήσεις που στόχευαν σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, αυτό που ανέφερε ο κύριος Ιορδάνης. Να γίνει ένα εποπτικό πλαίσιο, μια αρχή, ένας φορέας. Αυτό το βρετανικό μοντέλο εποπτείας. Τα πρότυπα του ακριβώς, κύριε Αθανασίου. Και διερωτώ με, υπάρχει καλύτερο μοντέλο ενδεχομένως από αυτό που ισχύει στην Αγγλία για να διασφαλίσουμε ότι ο έλεγχος θα ασκείται αποτελεσματικά? Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επανέλθει σε αυτό που η ίδια έκρινε αναγκαίο τον περασμένο Απρίλιο-Μάιο, να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Όλοι μας θέλουμε βελτίωση. Επιζητούμε να βρούμε εκείνες τις λύσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση. Είναι το όνομα της Κύπρου. Μα αυτό είναι το θέμα. Το υπηρεσιό μας ενδιαφέρει και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Δεν υποτιμούμε καμία πληροφορία που βγήκε στο φως της δημοσιότητας. Δεν θα σχολιάσω τις λεπτομέρειες της ή όχι. Είναι σοβαρά, έχουν προκαλέσει ζημιά. Μα πρώτον και καλύτερο αυτό που λέμε όλοι και δεν είναι μυστικό, τα χρυσά διαβατήρια. Εμπλέκονταν και δικηγορικά γραφεία σε αυτό. Αυτό είναι τεκμήριο πλέον. Ναι, αλλά συζητάμε για την εποπτεία εδώ και οφείλω να σας πω ότι ο δικηγορικός σύλλογος δεν είχε εξουσία μέχρι το 2020 να ελέγξει την υπηρεσία του διαβατηρίου. Γι' αυτό διότι το 2020 η Βουλή εισήγαγε τη διαδικασία απόκτησης διαβατηρίου στις διοικητικές υπηρεσίες. Προηγουμένως δεν αποτελούσε διοικητική υπηρεσία, εξού και δεν υπήρχε εξουσία είτε στον Παγκύπριο είτε στο ΣΕΛΚ ελέγχου αυτής της διαδικασίας. Είναι το ίδιο το κράτος που όφιλε να προβαίνει στον έλεγχο που έπρεπε. Μάλιστα. Όταν το 2020 εισήχθηκε στην νομοθεσία, τότε είχαμε και εμείς εξουσία και λήφθηκαν μέτρα. Προηγουμένως, επαναλαμβάνω, είναι άδικο να στοχοποιείται ο δικηγορικός σύλλογος και ο δοπτικός του ρόλος, διότι δεν υπήρχε εξουσία. Εξουσία σε εκείνες τις περιπτώσεις ο δικηγορικός σύλλογος είχε μόνο
όταν ο πελάτης του δικηγόρου, με συγχωρείτε, όταν ο δικηγόρος εμπλεκόταν και σε άλλου είδους υπηρεσίες προς τον πελάτη, μάλιστα, που ενέπιπτα στις διοικητικές. Αλλά η αίτηση για το διαβατήριο δεν αποτελούσε διοικητική υπηρεσία, mm-hmm, ήταν κενό του νόμου και δεν ευθύνεται σίγουρα ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος για αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να τονίσω και κάτι τελευταίο, να μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Διότι υπάρχει έτσι μια παραπλάνηση. Οι δικηγόροι μαζί με τους λογιστές έκαναν λιγότερο από το 50% των διαβατηρίων με βάση το διευθυντικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Το υπόλοιπο 50% το έκαναν, παρήχαν αυτή την υπηρεσία άλλοι. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι ελαφρυντικό αυτό. Όχι, μισό λεπτό. Ναι, δεν είναι ελαφρυντικό. Καλό είναι να διερευνηθεί αν όλοι αυτοί οι άλλοι έκαναν ελέγχους. Mm-hmm. Αν εποπτεύονταν καν, αν σωστό αυτό που λέτε. Κατηγορία. Σωστό αυτό που λέτε. Έχει σημασία αυτό, διότι θα πρέπει να δούμε από αυτές τις περιπτώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και κρίνονται ως πελάτες προβληματικοί που έλαβαν διαβατήριο. Mm-hmm. Πόσοι έγιναν από δικηγόρους και λογιστές και πόσοι έγιναν από οποιοδήποτε άλλο. Μα, σωστό αυτό που λέτε, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν αποτελεί άλλοθη. Όπως δεν αποτελεί άλλοθη, για παράδειγμα, ότι ένα γραφείο έκανε μόνο, δύο διαβατήρια ή μόνο πέντε διαβατήρια, αλλά και κρίθηκαν ακατάλληλα. Αυτό δεν είναι άλλοθη, θέλω να πω. Μα δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που το καταλαβαίνουν. Ανέφερα. Ναι. Το ανέφερα για να τονίσω ότι είναι άδικο να πλήξεται ολόκληρος κλάδος για πολύ μικρών αριθμών μελών του. Αυτό δεδομένο. Τη στιγμή που ενδεχομένως το μεγαλύτερο πρόβλημα να δημιουργήθηκε από άλλους οι οποίοι δεν εποπτεύονταν καν. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Τσαρδελή, αν έχω ένα λεπτό από το χρόνο σας. Σε ό,τι αφορά στις φήμες τις οποίες κυκλοφόρησαν και δημοσιεύτηκαν και στον ξένο τύπο περί ελληνοκύπριων δικηγόρων που βοηθούσαν τουρκοκύπριους συναδέλφους τους για τις περιουσίες, τα κατεχόμενα, έχει ξεκινήσει κάποια έρευνα? Είναι εις γνώση σας αυτές οι φήμες που περιγράφονται και στον διεθνή τύπο? Γνωρίζετε τις καταγγελίες, αν θέλετε. Σε τι ακριβώς αναφέρεστε? Είναι, άλλαξα θέμα, ναι, για ελληνοκύπριους δικηγόρους που φέρονται να βοηθούν τουρκοκύπριους δικηγόρους στα κατεχόμενα για τη διαχείριση περιουσιών στα κατεχόμενα, ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Τώρα που γίνονται οι πωλήσεις ελληνοκυπριακών περιουσιών και χτίστηκε το Τρίκομο, χτίστηκαν πολλές περιουσίες, υπάρχουν κάποιες φήμες που λένε ότι ελληνοκύπριοι δικηγόροι βοήθησαν τουρκοκύπριους συναδέλφους τους σε αυτές τις πράξεις. Δεν ήρθε στην αντίληψη μου κάτι πρόσφατα, κύριε Αθανασίου. Αν υπάρχει και οποιοδήποτε έχει στοιχεία, θα πρέπει να τα θέσει ενώπιον του Παγκυπρίου Δικηγόρου. Πρέπει να τεθούν επίσημα, λέτε, για να ξεκινήσει και έρευνα. Ναι, δεν είναι αναγκαίον αυτό. Αν περιέλθει στην αντίληψη μας οτιδήποτε το οποίο μπορεί να θεωρείται εκπρόσωπος επιλήψιμων μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παρά τα αυτά, ο Παγκύπριος αναλαμβάνει δράση και ελέγχει. Αυτεπάγγελτα, μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είμαι σε θέση να σας αναφέρω. Ωραία. Δεν έχω υπόψη μου σε τι αναφέρεστε, αν είναι πρόσφατο αυτές τις μέρες. Θα ζητήσω όμως εν όψη της αναφοράς σας από το Τμήμα Εποπτικού Ελέγχου να προβεί σε έρευνα αυτού που μόλις αναφέρατε. Να σας πω και που μπορείτε να το βρείτε. Διότι το διάβαζε, λοιπόν, είναι σε όλα τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Ελληνοκύπριοι δικηγόροι βοηθούν στη μεταφορά ρωσικών κεφαλαίων στα κατεχόμενα. Αυτά είναι φήμες, βεβαίως. Τη μεγάλη ροή δισεκατομμυρίων Ρώσων ολιγαρχών προς τα κατεχόμενα αναδεικνύει σε ρεπορτάζ της η βρετανική εφημερίδα Guardian, η οποία αναφέρεται σε φήμες για ελληνοκύπριους δικηγόρους που βοηθούν τους τουρκοκύπριους συναδέλφους τους να αναλάβουν τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων Ρώσων πελατών που εγκαταλείπουν τον Νότο. Αυτό το έγραψε η Guardian. Ναι, ωραία. Αυτό που λέτε το έχουμε παρατηρήσει όλοι, ότι γίνεται εκτενής αναφορά από τον καιρό που ξεκίνησε ο πόλεμος και την επιβολή κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας και Ρώσων επιχειρηματιών, υπήρξε μαζική ροή Ρώσων επιχειρηματιών και κεφαλαίων στα κατεχόμενα. Αυτό είναι κάτι που ακούστηκε, φημολογείται πάρα πολύ τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Από εκεί και πέρα δεν έχω υπόψη μου πληροφορίες συγκεκριμένες για μέλη μας τα οποία να υποβοηθούν σε αυτό που γίνεται. Αν οποιοδήποτε έχει συγκεκριμένες πληροφορίες,
ας τις υποκαταθέσει. Δεν είναι για αναφορά, θα πρέπει να τις υποβάλει. Mm-hmm. Εμείς είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, την οποία μπορώ να σας πω ότι θα αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα. Ξεκάθαρο. Κύριε Τσαρεδηλή, ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να τα ξαναπούμε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Επίσης, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.